Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πάντα το παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε και καθάρισε τον ημάς, από πάσης γύρω και σώσον αγαθέτας ψυχάσεις ημών. Αμήν. Θα καθίσουμε. Είναι η ώρα. Λοιπόν. Κυλήσανε 15 εορτάσιμες ημέρες. Και 15 είχαν ένα χρώμα είχαν. Άλλο δεν είχαν. Γιατί την μεγάλη σπουδαιότητα ένα πρόσωπο την είχε και την έχει. Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί ξεκινάει όμορφα όμορφα με το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η Εκκλησία μας, ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Θεός φανερώθηκε σαρκικά, παίρνοντας σώμα ανθρώπινο. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι αυτό έπρεπε να πάρει το ανθρώπινο σώμα, αλλά όχι με τις αδυναμίες που έχουμε εμείς. Οι μοναδικές αδυναμίες ήταν να πεινάει, να διψάει, να πονάει, να κουράζεται και να θνίσκει σαν άνθρωπος, αφού πεθαίνουμε και εμείς. Οι λεγόμενες αδυναμίες μη αμαρτωλές, αναμάρτητες είναι ο Κύριος. Ήταν σαν Θεός αναμάρτητος και σαν άνθρωπος αναμάρτητος. Αμαρτία που είχε πει, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Ό,τι έπραξε ο Κύριος, ό,τι έπραξε. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το έπραξε αφήνοντας αγνάρια. Πώς αφήνουμε τα αγνάρια μας πάνω στο χιόνι και φαίνονται τόσο ωραία. Έτσι λέει και ο Κύριος, άφησε τις περπατησιές του, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να τις ίγνες αυτού ακολουθήσουμε. Για να ακολουθήσουμε στα γνάρια του. Για να πούμε ορισμένα πράγματα που θα τα σχολιάσετε κι εσείς. Παραδείγματος χάρη, βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Δεν πάμε στη γέννηση, αλλά στη βάφτιση θα πάμε κατευθείαν. Και ο λόγος ήταν όχι, πες το, για να συγχωρεθεί έξω και μακριά αμαρτάνουμε από αμαρτίες. Έτσι δεν είναι. Όχι. Αυτό το φανερώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, μία πολύ λυτή λέξη, φράση, και ανέβη ευθύς από το ύδατος. Θέλεις να σχολιάσεις αυτό λιγάκι και εσύ, να πεις μια κουβεντούλα. Ανέβη και ευθύς από το ύδατος. Ναι, γιατί λέει οι άλλοι οι Εβραίοι που πηγαίνουν και βαφτιζόντουσαν. Δυνατά ακούν όλοι, γιατί δεν ακούν εγώ, ναι. Εκεί που βαφτιζόντουσαν οι Εβραίοι, ναι, μπαίνανε μέσα και ήταν βουλιαγμένοι μέσα στο νερό, μέχρι να πούνε όλες τις αμαρτίες τους. Όλες τις αμαρτίες. Ναι. Και μετά βγαίνανε από το νερό. Εξομολογούμενοι τις αμαρτίες αυτό, ναι. Ο Χριστός δεν είχε να εξομολογηθεί τίποτα και ανέβηκε και ανέβηκε αμέσως. Βούτυξε μέσα στο νερό. Ναι, βέβαια. Πώς δηλώσα, στο νερό είναι μέσα, βούτυξε. Μία βάφτιση είχε, μία. Μία. Όχι τρεις. Ναι. Μία γιατί με αυτό τον τρόπο μας δίδαξε ότι θα μπούμε τρεις φορές εμείς μέσα, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες, Πατρός και του, τριαδική είναι η υπόσταση, τρία είναι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Εμείς τρεις φορές εμάς μας βουτάει ο αιρέας στη βάπτιση. Και εκεί θάπτονται τα αμαρτήματα. Προπατορικό αμάρτημα.
δεν θα θάπτονται. Και αυτό μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι συνετάφημεν ουν αυτό. Λες στο βάπτισμα θαυτήκαμε όπως θαύτηκε ο Χριστός στον τάφο. Θαυτήκαμε. Ουν συνετάφημεν αυτό ίνα και της Αναστάσεως εσώμεθα. Για ποιο λόγο? Για να πάω αφού θαπτόμαστε μέσα στο νερό, θα πάρουμε μέρος και στην Ανάσταση του Κυρίου. Είναι και της Αναστάσεως, λέει. Εσώμεθα. Πάρουμε μέρος στην Ανάσταση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επειδή δεν είναι μικρό πράγμα η βάπτιση του Κυρίου και η δική μας βάπτιση, αφού είναι κατά το πρότυπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γράφει. Το βάπτισμα σημαίνει επίγνωση του Θεού. Μου κάνει εντύπωση που το διάβαζα επί μία εβδομάδα. Είναι επίγνωσης, όχι γνώσης, αλλά επίγνωσης του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την αλήθεια που έφερε ο Κύριος στον κόσμο, αυτήν την αλήθεια, σε αυτή την αλήθεια, λαβαίνουμε εμείς όχι απλή γνώση, αλλά επίγνωση. Τώρα, πώς το γνωρίζουμε, πώς επιγνώσκουμε το Θεό, λέει, το λέει και ο Δαβίδ με έναν τρόπο που εμείς που τα ακούμε νομίζουμε ότι αυτή είναι και η ορολογία και η ερμηνεία. Δηλαδή, παράτινον το έλεος σου, λέμε, της γινώσκους είσαι. Και έχουμε την εντύπωση ότι της γινώσκουση σημαίνει στείλε, λέει, το έλεος σου, την αγάπη σου σε εκείνους που σε γινώσκουν, που σε γνωρίζουν. Οι ερμηνευτές της γραφής, από όπου και εγώ έχω πάρει αυτά που σας πω ακούτε, λένε γνώση Θεού, την αγάπη που έχει ο Θεός σε εμάς και το έχουμε και εμείς. Και από εκεί πέρα αρχίζει η αποκάλυψη του Θεού. Όσο χωράει, του το δω. Και του το δω, όσο χωράει. Είχαμε ένα ωραίο θέμα, πες το, έχει το ωραίο που είπαμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θα μας το πει και ο αδερφός από εδώ. Χτες σχολιάζαμε, τι σημαίνει η σάνδρα τέλειο και μέτρο ηλικίας. Λέει, εμείς στη ζωή αυτή προχωράμε και μεγαλώνουμε πνευματικά. Μεγαλώνουμε, ξεκινάμε από νήπια. Το λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο που έγινε αμαρτία στη Θεσσαλονίκη, εκεί με τον αδερφό, τον χριστιανό που έπεσε με την παραμάνα του, και στέλνει μια επιστολή και λέει να έρθω να σας κατακεραυνώσω εκεί, πάλι νήπια θα γίνετε, τους λέει. Εγώ λέει σας μεγάλωσα και εσύ γίνει γνώση πάλι νήπια, που σημαίνει ότι υπάρχει γέννηση πνευματική, νηπιακή ηλικία, παιδική, εφηβική, ανδρική και το καθεξής. Και ωραία σχολιάστηκε. Θυμάσαι τι είπε ο Θωμάς? Θυμάμαι εγώ τι είπε, ότι αυτοί αυξανόμαστε, το δε παιδίον ύφξανε και κρατεούτο, ηλικία και πνεύματι, λέει το Ευαγγέλιο. Για τον Χριστό λέει το Ευαγγέλιο ότι 12 ετών που το γέννησε μάνα του, λέει, ύφξανε μεγάλων ο Χριστός και κατεούτο και δυνάμωνε η ηλικία και στο σώμα. Σοφία και ηλικία. Σοφία και ηλικία. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Δεν υπάρχει διαφορά στον Κύριο. Δεν φτάνουμε τα μέτρα του, αυτό είπαμε. Αλλά μεγαλώνουμε σύμφωνα με το μέτρο της δικής μας προσπάθειας. Άντε να φτάσουμε του Κυρίου, είναι δυνατόν. Είναι αδύνατο.
Άρα μεγαλώνουμε πνευματικά. Μεγαλώνει και η γνώση, σοφία και ηλικία και γνώση Θεού. Λοιπόν, μεγαλώνουμε λοιπόν πνευματικά. Και αυτό το μεγάλωμα δεν το πιάνει αυτό το πράγμα εδώ. Δεν το πιάνει σε καμιά περίπτωση. Το πιάνει εδώ. Η ψυχή που μεγαλώνει. Αυτή μεγαλώνει πνευματικά. Λοιπόν, βάπτισμα σημαίνει επίγνωση του Θεού, της αλήθειας που αναφέρεται στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πρόσωπο του Θεού, και συμφωνία. Δίδουμε και κάποια, κάνουμε και μια συμφωνία. Τι θυμόσαστε? Λέει, συντάσσει το Χριστό. Του λέει, λέει ο ιερέας στην ώρα που διαβάζει. Λέει, παίρνεις μέρος, το συντάσσει με συμφωνείς, μπαίνεις κάτω από τις εντολές του Κυρίου, τις εφαρμόζεις. Και απαντάει ο ανάδοχος και λέει, συντάσσομαι. Και στη δεύτερη φάση λέει, συνεταξάμι. Τώρα εγώ, εντάξει, μπήκα πίσω από τις εντολές του Θεού και προχωράω, λέει. Λέει ο δουλός εκ μέρους του βαπτιζομένου. Άγνια ο δουλός, καλά, τον ήπιο είναι ήπιο. Άγνια ο δουλός, έτσι. Και, όμως είναι συμφωνία. Συμφωνία. Θα σας θυμίσω κάτι που το λέει ο Δαβίδ. Λέει, αποδώσω το Κυρίο, τας ευχάσμω. Σημαίνει ότι έχω ζητήσει από τον Κύριο, του έχω υποσχεθεί και εκπληρώνω την υπόσχεσή μου λέγοντάς σου ευχαριστώ Κύριε για αυτό που μου έκανες και εγώ ακολουθώ πιστά το θέλημά σου και σε υμνώ γι' αυτό. Αποδώσω τον Κύριο της ευχάς μου. Όλοι μας οι βαπτισμένοι έχουμε υποσχεθεί στον Κύριο όχι μόνο γνώση, η γνώση δεν έρχεται αν εμείς δεν αποδώσουμε στον Κύριο της ευχάς. Σε καμιά περίπτωση. Πρέπει να αποδώσουμε στη συμφωνία που έχουμε κάνει με τον Κύριο στο βάπτισμα, να είμαστε εντάξει για να ανταποκριθεί και ο Κύριος. Το βάπτισμα του Κυρίου το πραγματοποίησε ο πρόδρομος Ιωάννης. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Το έργο του Ιωάννη μπορείς να μας πεις πριν ο Χριστός τι έκανε ο Ιωάννης, το είπες προηγουμένως, αλλά και τι μερικά από αυτά που είπε. Δεν θυμάσαι, σε βοηθήσω. Τι τους έλεγε τους Εβραίους. Μα τα νοείται. Ναι, αλλά σου είπε γεννήματα. Γεννήματα έχει γνώμη. Γιατί. Γιατί μετανοούσαν από την κακία τους. Καταλαβαίνανε ότι αυτοί ναι. Πηγαίναν να βαπτιστούν. Ναι. Οι Φαρισαίοι προπάντως. Ναι. Τους Φαρισαίους τα έλεγε αυτά. Ναι, βεβαίως. Τα έλεγε στον απλό λαό. Ναι. Γεννήματα γηδών. Πηγαίναν και με πονηρία. Διαστρέφανε τα. Ναι, οι Φαρισαίοι. Ναι. Για να κατηγορήσουν. Δεν πηγαίνανε για ότι μετανοούσαν. Έλεγε όμως και σε αυτό επάνω έχει κάτι ακόμα. Κρατάει, θα το πω σε απλή γλώσσα αυτό που είπε ο Κύριος, όπως θέλει το θυμηθεί μπορεί να μου το πει. Κρατάει αυτός που έρχεται το φτιάρι στα χέρια. Το πτύο είναι τη χειρία αυτού. Έτσι, μπράβο. Και διακαθαρεί την άλλον αυτού, το δε σιτάρι στις αποθήκες και το άχυρο κατακάψει πυρίας βέστο. Πυρίας βέστο. Λέει, το εξηγούμε, έτσι δεν είναι, κρατάει φτιάρι και θα καθαρίσει το αλόνι. Παρμένο από την εικόνα του την παλιά εποχή. Δουγένια, φτιάρια, αλόνια, παρμένα από εκεί. Ναι, και θα καθαρίσει με το φτιάρι το αλόνι του, την άλωνα αυτού, είπε. Και αφού την καθαρίσει, θα πάρει, λέει, το άχυρο, τάκ, στη φωτιά. Και το στάρι, στην αποθήκη του. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ακριβώς αυτό το που λέει ο Άγιος Γιάννης, το σχολιάζει και λέει, μας λέει με αυτό τον τρόπο ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ότι είναι κριτής ζώντων και νεκρών. Άμα καθαρίσει το αλόγι του, το αλόγι του ποιο είναι? Η εκκλησία του. Η βαπτισμένη του. Αυτό το αλόγι λοιπόν έχει φτιάρει και το βαστάει στο χέρι, λέει. Έτσι λέει, το βαστάει στο χέρι. Το πτύο εντυχηρεί αυτού. Το φτιάρι στο χέρι του το βαστάει. Δεν λέει το βάστηξε, το βαστάει. Δείχνει την αιωνιότητα
της φράσεως αυτής, ότι το βαστάει συνεχώς το φτιάρι. Και δεν ξέρω πώς είναι το φτιάρι, αυτό που τραβάμε τις ημέρες του εδώ πέρα με την κρίση. Είναι και φτιάρι και εδώ. Γιατί αποκλείεται και το πράγμα. Αποκλείεται και το πράγμα. Να τραβάμε αυτά που τραβάμε, επειδή σαν λαός είμαστε απειθείς, σαν τους Εβραίους. Σαν λαός μιλάω. Απειθέστατοι. Έτσι είμαστε. Λοιπόν, καλό να μας πει. Κάτσε. Και άλλα κάτσε να μας πει. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έδινε μια παραγγελία και έλεγε ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας, να κάνετε καρπούς που είναι άξιοι της μετάνοιας. Η μετάνοια φέρει τους καρπούς. Δεν βρήκε τίποτα, κανένας άλλος. Αφού με αυτόν τον τρόπο προετοίμαζε ένα λαό ο Ιωάννης στον Ιορδάνη ποταμό, έκανε την παρουσία του Κύριος μας. Και σίγουρα την κάνει και θα την κάνει όσο υπάρχει η πλάση αυτή που ζούμε εμείς. Όσο υπάρχει θα την κάνει. Γιατί αλίμονο να είναι στο αλόνι, όπως λέει, και να μην υπάρχει. Λέει, διακαθαρίζει την άλωνα. Το αλόγι του που μας θεμείς, η εκκλησία του, θα το καθαρίσει. Άρα είναι στο αλόνι ο Κύριος. Δεν είναι εκτός του αλωνιού ο Κύριος. Τώρα, δεχόμαστε, μας καθαρίζει δια του βαπτίσματος και δεν χρειάζεται το φτιάρι για να μας πετάξει στην αποθήκη να μας κάψει. Αν δεν τα πιούμε, μας πετάει στην αποθήκη μας. Διακαθαρεί ο Κύριος. Πάντοτε καθαρίζει το αλόνι του. Φροντίζει ο Κύριος. Έλεγε προηγουμένως ο αδερφός από εδώ, από έμπαινα μέσα, για τον αμπελώνα του. Συζητάγανε με τον Δημήτρη. Συζητάγανε. Το ίδιο πράγμα. Άλωνα, αμπελώνη, άλλοτε αλλιώς. Τι το καθεξής. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν θα σχολιάσουμε καθόλου, θα αναφέρουμε μόνο ότι τον είδε ο πρόδρομος και αφού είχε, αυτόν περίμενε, αυτόν περιμέναν οι αιώνες, γι' αυτό ήρθε και ο πρόδρομος, του είπε τότε αυτή τη φράση, εγώ έχω χρίαν υπό σου βαπτιστήνε. Εγώ έχω ανάγκη να με βαπτίσεις εσύ και εσύ έρχεσαι σε μένα. Δεν σχολιάζουν παρά μόνο ότι ο Κύριος του είπε ότι πρέπει κάθε δικαιοσύνη να εκπληρώσουμε. Έτσι δεν λέει. Που σημαίνει, κάθε δικαιοσύνη σημαίνει ότι ό,τι γράφει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης πρέπει να εφαρμοστεί σε τέλειο βαθμό, σε τέλειο βαθμό. Που σημαίνει ότι και εγώ πρέπει να περάσω στον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστώ. Να μην εξαιρεθώ από εκείνη την περίπτωση που κάνετε τώρα, μέχρι τώρα εσείς. Και έσκυψε και βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Θέλω να αναφέρω αυτά που έχω γράψει και έχω διαβάσει, όσα προλάβουμε, ότι αυτό που παρακολουθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας μας, οι περισσότεροι σαν να είναι θέατρο και γελάνε την ώρα που βαπτίζεται το μικρό παιδί, είναι το σημαντικότερο, από ένα από τα σημαντικότερα μυστήρια. Χωρίς αυτό δεν έχει βασιλείο ουρανών. Όπου πιστέψας και βαπτιστείς, σωθήσετε. Το πρώτο μυστήριο είναι. Αυτό το μυστήριο ονομάζεται ανάπλαση. Ανάπλαση. Ανακαίνιση, που λέει ανακαινίζω το σπίτι μου, το βάφω, το μορφαίνω, το καθαρίζω κλπ. Αυτό γίνεται στο βάψιμα. Ανακαινιζόμαστε. Γίνεται μια καινούρια, εντελώς καινούρια φύση του ανθρώπου. Εντελώς καινούρια, κατά το υπόδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είπα στο βάσμα, πράγματι
καθαρίζονται οι πιστοί και το αλόγιο του Κυρίου είναι καθαρό. Είναι καθαρό το αλόγιο του Κυρίου, η Εκκλησία. Έχουμε λοιπόν, προσέξτε εδώ, ανάπλαση. Έχει προηγηθεί η πλάση. Πλάση είναι η δημιουργία του κόσμου. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, λέμε, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Τον έπλασε τότε που έκανε τον Αδάμ και την Εύα, έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Και τους έπλασε σύμφωνα με την εικόνα του. Σύμφωνα με την εικόνα του. Θα καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η εικόνα του, που σημαίνει ο Θεός ότι είναι λογικός, ότι είναι ελεύθερος, ότι έχει βούληση, τα έδωσε αυτά και σε εμάς. Μας έδωσε σίγουρα και καθαρότητα, γιατί στον παράδεισο που έβαλε τον Αδάμ και την Εύα τον άνθρωπο, υπήρχε συνεχής ενατένισης. Έβλεπε ο Αδάμ και η Εύα το Θεό. Ήσαν καθαροί. Μόνο που η καθαρότητα έπρεπε να ακολουθήσει μία διαδικασία που ο Θεός γνώριζε, ας το πούμε με ανθρώπινες λέξεις, η διαδικασία αυτή να ακολουθήσει μία χρονοδιάρκεια, επαναλαμβάνω, με ανθρώπινες λέξεις λόγω για τον Θεό, δεν υπάρχει χρονοδιάρκεια, είναι άχρονος ο Θεός. Ένα χρονικό διάστημα για να μείνει σταθερή η καθαρότητα. Για να γίνει αθάνατος ο άνθρωπος. Δεν ακολουθήθηκε, και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, όχι ο Παλαμάς, ο θεολόγος, λέει ότι το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι η πίτα που μας φιλοξενεί η Εκκλησία και μας τη δίνει. Όχι, δεν ήταν υλικό, αλλά ήταν, προσέξτε το αυτό, το προπατορικό αμάρτημα, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ήταν η επιθυμία να δουν πρόωρα τη Θεία Δόξα. Η επιθυμία να δουν πρόωρα τη Θεία Δόξα. Για φέρετε σε μία σύγκριση. Τι λέει ο Σατανάς, σας είπε να μην φάτε? Α, ήξερε ότι θα γίνετε θεοί. Εδώ είναι το... Ήξερε, με το να τρώγανε θα γίνονται θεοί. Και λέει ο Αγίος Γρηγόριος, βιάστηκαν να φτάσουν στη Θεία Δόξα χωρίς να ακολουθεί η διαδικασία που ο Θεός όριζε. Όχι υλικό φαγητό, ήταν πνευματικό αγώνισμα. Το μήλο που λένε αλλιώς, που λέει η Παλαιά Διαθήκη μέσα. Το βάπτισμα λοιπόν είναι μυστήριον μέγα κατά του Κυρίου το υπόδειγμα. Καθαριζόμαστε και μπορούμε να ζούμε στον παράδεισο του Χριστού που έχει ιδρύσει και που λέγεται Εκκλησία. Αυτός είναι ο παράδεισος. Εδώ θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία που είχε βάλει ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα για να φτάσουν να γίνουν αθάνατοι. Μέσα από την Εκκλησία θα κάνουμε τα βήματά μας τα πνευματικά με βάση αυτά που έχει οριοθετήσει ο Κύριος και με τους Αποστόλους, διαδόχους, τους ιερείς και του καθεξής. Έτσι, με αυτόν τον δρόμο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κάθε άλλος δρόμος είναι παρέκκλησης, είναι αίρεσης, είναι θάνατος, είναι άδης. Να δούμε τώρα, είπαμε προηγουμένως ότι μπήκε ο Κύριος στον Ιορδάνη και ανεόχθησαν οι ουρανοί. Άνοιξαν οι ουρανοί.
Ο Άγιος Γρηγόριος λέγει το εξής. Μες στον Ιορδάνη ο Κύριος ένα άνθρωπος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήτανε. Όχι, εκτός του λέει «Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή και τέξετε η όλη» και λέει «Όχι, συλλήψε εγκαστρή εκ Πνεύματος Αγίου» λέει. Ο Άγγελος του έδωσε το μήνυμα. «Θα γεννήσει η Παναγία εν Πνεύματι Αγίο». Άρα το Άγιο Πνεύμα κατασκήνωσε μέσα στον Κύριο σαν άνθρωπο. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και για να μην έχουμε ελαφρύ τη σκέψη ότι κατοικούσε η θεότητα στη σάρκα του Κυρίου μόνο, αλλά πληρούσε το σύμπαν και πληρεί, το γεμίζει το σύμπαν ολόκληρο. Εκτός του προσώπου του Θεού δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι μπροστά του και όπως λέει κάπου γυμνά και τετρασχυλισμένο. Δηλαδή ξεκάθαρα δεν υπάρχει κάτι που να κρύβεται. Όλα είναι μέσα βουτυγμένα στο Πνεύμα το Άγιο. Ας μην το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Αυτό λένε οι γραφές, αυτό λένε και οι ίνοι της Εκκλησίας, αυτό η εφαρμόζει η Εκκλησία μας. Λοιπόν, ανοίχθηκαν οι ουρανοί, ήταν ο Κύριος, επαναλαμβάνω, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Το σύμπαν γεμάτο. Και εκείνη την ώρα λέει, κατέβαινε το Πνεύμα του Άγιο. Είπαμε προηγουμένως ότι ήταν στον Κύριο το Άγιο Πνεύμα, γεμάτος, η θεότητά του. Ήταν η φύση ολόκληρη Άγιο Πνεύμα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, φαινόταν σαν να κατέβαινε το Πνεύμα του Άγιο. Ότι ουσιαστικά κάποιο περιστέρι κατέβηκε προς Θεού, αλλά φαινόταν. Αντί λέει ο Θεός να δούμε το Θεό, αντί να δει το Θεό ο Αγιος Γιάννης με το δάχτυλο να δείχνει και να λέει να το παιδί μου, το δάχτυλό του ήταν το Πνεύμα το Άγιο το καταβαίνον ως υπεριστεράν που κάθισε επί της κεφαλής αυτού. Με αυτόν τον τρόπο δακτυλοδεικτούσε ο πατέρας το παιδί του, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν άντεξαν λέει οι ουρανοί, δεν άντεξαν. Ο άλλος λέει ο Ευαγγελιστής ότι σχίστηκαν και άλλος λέει άνοιξαν οι ουρανοί. Δεν άντεξαν από το βάρος της πνευματικότητας, του Αγίου Πνεύματος. Και ο ένας λέει άνοιξαν γιατί πώς είναι δυνατόν να μην δώσουν τη μαρτυρία τους με αυτόν τον τρόπο, ότι βαπτίζεται ο Υιός του Θεού, και άλλο λέει σκίστηκαν, όχι στο άνοιξαν, στο σκίστηκαν λέει, γιατί δεν άντεξαν οι ουρανοί, και στο άνοιξαν, διότι τότε που παραβίασαν την εντολή του Θεού ο Αδάμ και η Εύα, την παραβίασαν, δεν θα φάτε, Άγγελος Κυρίου τους έβγαλε λέει, από τον παράδεισο και τράβηξε την πόρτα και την κλείδωσε. Έκλεισαν οι ουρανοί. Έκλεισαν οι ουρανοί. Τώρα στην πράξη όμως άνοιξαν. Κατέβηκε στον Άδη για να βγάλει από εκεί με την ταφή του και ανέβηκε και άνοιξε τους ουρανούς ο Κύριος δια της αναλήψεώς του με το ανθρώπινο σώμα ολόκληρο. Πρόδρομος ημών γενόμενος λέει. Και ο Κύριος, ενώ ο Ιωάννης είναι πρόδρομος του Κυρίου, ο Κύριος είναι πρόδρομος δικός μας. Σαν άνθρωπος, οδήγησε τον άνθρωπο μπροστά ο Κύριος στα δεξιά του Πατέρα, τον άνθρωπο. Έγινε, ο δρόμος είναι ανοιχτός τώρα πια. Άνοιξαν οι ουρανοί αυτόν τον λόγο. Είναι όχθησαν οι ουρανοί. Κατέβηκε, άνοιξαν για να μας ανεβάσει. Άνοιξαν, λέγε. Αυτό το είδανε οι πνευματικοί άνθρωποι ή το είδαν και οι αμαρτωλοί και όλοι ότι οι ουρανοί. Μόνο ο πρόδρομος το είδε. Μόνο, Δεν το είδαν οι Εβραίοι. Ό,τι ακούσαν. Δεν ξέρω τι φωνή αν άκουσαν. Φωνή, η καθαρή μάλλον. Γιατί λέει μαρτύρησε ο πρόδρομος ότι είδε το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, αυτός το είδε, ναι.
Δεν ξέρω, ο λαός δεν ξέρω. Ναι, μα του είχε υποθεί. Εφόναν ήδη στο πνεύμα καταβαίνω εσύ περιστερά, ούτως εστίν ο Υιός μου. Άμα δεις να κατεβαίνει το γυμνά, αυτός θα είναι το παιδί μου. Αφού άλλωστε είχε πάρει το μήνυμα από την κοιλιά της μάνας του ότι ο Χριστός θα γεννηθεί. Να πάμε λίγο παρακάτω. Και κάτι ακόμα, το έσχισαν οι άνοιξαν ουρανοί, φανερώνει ότι το όνομα Ιησούς είναι όνομα υπεράνω το οποίο άλλο όνομα δεν υπάρχει. Πώς το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος? Έχει το υπερπάν όνομα. Δεν υπάρχει άλλο παραπάνω. Το υπεράνω, υπερπάν. Πάνω από όλα τα ονόματα είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό οι πατέρες φωνάζουν και λένε, αν θέλετε να ασφαλίσετε καλά τον εαυτό σας, να μην έχει θέση ο πειρασμός να σας ενοχλεί, θα λέτε το όνομα του Κυρίου. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα. Είναι η μοναδική προσευχή που σώζει. Όλα σώζουν, αλλά σε αυτήν δεν υπάρχει άλλη. Είναι η ανώτερη προσευχή από όλες. Είναι το υπερπάν όνομα. Κύριε Ιησού, Υιό Δαβίδ, λέει σώμα, λέει ο τυφλός. Και του ανοίγει τα μάτια ο Κύριος. Ή η Χαλανέα φωνάζει, Κύριε, το παιδί μου κάνε καλά. Μπάς περιπτώσει. Ναι, λοιπόν. Ευλόγως λοιπόν ανοίχθηκαν οι ουρανοί, αλλά σχολιάζει ο Άγιος Γρηγόριος και λέει, ο πατέρας είχε μονάκριβο Υιό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, που γεννήθηκε, γεννηθέντα λέμε εκ του πατρός. Έτσι λέει το σύμβολος πίστεως. Γεννήθηκε εκ του πατρός. Το πώς μην το ρωτάς. Εδώ ξέρουμε στην Παναγία πώς μπήκε και πώς γίνησε άνθρωπος. Θα ψάξουμε να βρούμε από τη Θεία Φύση πώς γεννήθηκε ο Υιός. Αηδίως, δηλαδή προαιωνίως. Λοιπόν, γεννήθηκε λοιπόν και έχει το υπερπάνω όνομα ο Κύριος. Γεννήθηκε σαν άνθρωπος με μία προϋπόθεση. Αυτό αναφέρεται για μας, για να το καταλάβουμε. Και έγινε, λέει, υπήκος δια της γεννήσεως στο θέλημά του, μέχρι θανάτου. Θανάτου δε, σταυρού. Η υπακοή του, δεν υπάρχει άνθρωπος να δεν φτάσει στην υπακοή του, μέχρι θανάτου υπήκουσε ο Κύριος. Συνεπώς, σε αυτή την υπακοή έφτασε επειδή έδειξε άκρα ταπείνωση. Άκρα ταπείνωση. Λέγει, με αυτό τον τρόπο έδειξε ότι πρέπει να ανέβουμε κι εμείς επάνω. Κατέβηκε, ταπεινώθηκε με όλα αυτά που γνωρίζουμε και μετά από την άκρα ταπείνωση ανέβηκε ο Κύριος. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Θα κατέβουμε, θα σκύψουμε, θα σκύψουμε όσο μπορούμε σαν άνθρωποι. Το βήμα να γίνεται, όπως λέει ο Πατέρ Παΐσιος, στην ταπείνωση και εκείνος γνωρίζει τη στιγμή που θα μας ανεβάσει. Μονάχοι μας δεν ανεβαίνουμε ποτέ. Καθαρά πράγματα, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Καθαρά, είναι καθαρά τα πράγματα αυτά. Ο πατήρ λέει αγαπά τον Υιόν, λέει ο πατέρας Θεός. Το ακούμε στο Ευαγγέλιο. Ο πατέρας Θεός αγαπά τον Υιόν. Επόμενο είναι. Πατέρας είναι. Ποιος πατέρας δεν αγαπάει το παιδί του? Και δίδωσε αυτό τα πάντα. Και του δίνει σε, όπως τα ακούτε, δίνει χωρίς παντοτινά τα πάντα. Στο χέρι του είναι όλα δηλαδή. Έχει τη δύναμη, αφού είναι στο χέρι του, να κάνει ό,τι θέλει. Έκανε μεταβίβαση ο Κύριος από εκείνη την εξουσία. Έκανε. Το θυμάσαι? Στους μαθητάς που τους έστειλε να κηρύξουν, δεν τους είπε. Ιδού δίδομαι ημίν.
Η εξουσία του πατή είναι πάνω όφε και σκορπίων. Και επί πάσα τη δύναμη του νεφρού. Σας δίνω τη δύναμη να πάτατε, λέει, πάνω σε φίδια και σκορπούς. Και εννοεί τον πειρασμό σε κάθε μορφή του και σε κάθε δύναμη του. Μου κάνει εντύπωση που διάβασα στο Αγίου Αντωνίου μάλλον το βίο που για να τον πολεμήσουν μαζεύτηκε στρατιά ολόκληρη από δαιμόνια. Και τι του κάνανε για να φοβήσουν, και τι του κάνανε. Και λέει, άμα είχατε δύναμη, σου λέει ο Άγιος Αντώνιος, δεν θα έρχομαι εδώ στρώ ολόκληρη στρατιές να με πολεμήσετε. Αλλά δεν έχετε δύναμη και κάνετε όλα αυτά που κάνετε. Και με το σημείο του θαύρου του εξαπέστειλε. Δεν έχουν δύναμη, μόνο αν δώσουμε εμείς τη δύναμη. Γιατί έχουμε, έχουμε από τον Κύριο την εξουσία μέχρι ενός σημείου να τους πολεμάμε. Αφού την έδωσε Αποστόλος, η Απόστολη σε εμάς μεταβίβασαν αυτή την εξουσία. Βέβαια την ίδια εξουσία με τους Αποστόλους έχουν και ιερήσει, όπως γνωρίζουμε. Λοιπόν, έλαβε λοιπόν κατά σάρκα ο Κύριος όλη τη δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όλη. Να έρθουμε σε ένα άλλο σημείο που στην Αγία Βάπτιση έγινε που δεν το προσέχουμε. Μου κάνει εντύπωση τον Άγιο Γρηγόριο που το διάβαζα. Λέει και προσευχομένου την ώρα που βαπτιζόταν ο Κύριος και λέει το Ευαγγελιστής και προσευχομένου. Και προσευχόταν ο Κύριος σαν άνθρωπος. Ο Ιωάννης θερούσε το μυστήριο. Ο Ιωάννης θερούσε το μυστήριο. Ο Κύριος ήταν, θα λέγαμε, το μέλος που έπαιρνε μέρος στη βάπτιση εκείνη τη στιγμή. Άλλοι δεν χαμπάριζαν γιατί ο Ιωάννης ήξερε τι είχε μπροστά του. Και σε αυτό το μυστήριο έπαιρνε και ο Ιωάννης και ο Κύριος μέρος. Προσευχή ο Ιωάννης, προσευχή και ο Κύριος. Παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέει διδαχή στους πιστούς. Τελεί ο ιερέας οποιοδήποτε μυστήριο και προσεύχεται. Έχει χρέος να βοηθήσει και ο εκείνος που είναι ο πιστός στην εκκλησία μέσα εκείνον που τελεί το μυστήριο με την προσευχή του, τον ιερέα. Ο ιερέας είναι ο τελών, εκείνος που κάνει το μυστήριο, ο πιστός είναι ο τελούμενος, εκείνος που βοηθάει ώστε να τελείται το μυστήριο. Και τα δύο αυτά πρέπει να συνεργάζονται. Χωρίς αυτό δεν γίνεται κανένα μυστήριο. Γίνεται από πού είναι μυστήριο, όπως αυτό. Πότε. Όπως είπε ο μυστήριος της βαπτίσεως, στην αρχή υπάρχει μια ευχή που διαβάζει ο ιερέας, να του επιτρέψει ο Θεός να προχωρήσει, να τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος. Πριν διαβάσει άλλες ευχές, δηλαδή, να τελέσει το μυστήριο αυτό. Άρα, πρέπει, αλλά για να γίνεται αυτό. Και στο μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Για να πω. Και στο μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, το ίδιο γίνεται. Ναι. Άρα, εδώ, ξεδιπλώνεται κάτι. Θα πάω στην εκκλησία, θα πρέπει να έχω γνώση της αλήθειας, όπως λέγαμε όταν ξεκινήσαμε, που είναι η Αγία Τριάδα, γνώση των γραφών κατά ένα μέρος και όλων εκείνων που τελούνται μέσα στην εκκλησία. Έχουμε το χριστιανικό ναό τον οποίο εισερχόμεθα, αλλά και τα μυστήρια που τελούνται μέσα στο ναό. Τα μυστήρια που γίνονται μέσα στο ναό. Αν δεν έχω γνώση, δεν θα μπορέσω να πάρω μέρος, να συμμετοχή στο μυστήριο. Πιθανόν να πάω κάπως καλός και να ζεστός και να φύγω παγωμένος. Πιθανόν.
στο αντίθετο, με γνώση, πάω ζεστός και φεύγω καυτός από την εκκλησία. Φεύγω αλλιώτικος. Παίρνω μία άλλη γεύση, εκτός από εκείνη που έχω, την πνευματική όταν είμαι μόνος μου. Εντελώς διαφορετική. Τελείται μυστήριο, η εκκλησία λέει 7 μυστήρια έχει και τα ονομάζει μυστήρια. Γιατί δεν κατανοούνται με τούτο το πράγμα. Σε καμία περίπτωση. Δεν κατανοούνται. Βιώνονται μόνο τα μυστήρια. Και επειδή για να τα βιώσουμε χρειάζεται τούτο, η γνώση δια του νοός, άρα χρειάζεται μελέτη. Χωρίς να έχω τη μεθέλη, ο παπάς θα μας πει κάτι. Για το διαβάσεις, διάβασε το πούλησή. Για το διαβάσεις. Από την αρχή. Ναι, ο έσπλαγνος και ελεήμων Θεός. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Ο ετάζων σημαίνει αυτός που εξετάζει και βλέπει καθαρά τις καρδιές και τα νεφρά. Τώρα τα νεφρά, επειδή έχεις να μας πείτε τα σύμπανα στα νεφρά. Έχω διαβάσει αυτό το πράγμα. Ξεκινάει η αμαρτία από εκεί. Όχι. Στα νεφρά του ανθρώπου είναι όλες οι επιθυμίες συγκεντρωμένες. Είτε καλές είτε κακές. Ναι, από τα νεφρά του ανθρώπου. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ετάζων καρδίας και νεφρούς. Ναι. Λοιπόν, και τα κρύφια των ανθρώπων επιστάμενος. Άρα γνωρίζει όλες τις επιθυμίες που έχουμε. Μόνος, ούγαρες τι πράγμα αφανές ενώπιόν σου. Δεν υπάρχει πράγμα που να είναι κρυφό. Αλλά πάντα γυμνά και τετρασκελισμένα της οφθαλμής σου. Όλα γυμνά και ανοιχτά στα μάτια σου. Ο γινώσκον τα κατεμέ, ο οποίος γνωρίζεις όλα όσα αφαιρούν τον εαυτό μου, μη βδελίξει με, μη με μισήσεις, μη δε το πρόσωπό σου αποστρέψεις από μου. Ούτε το πρόσωπό σου να το κάνεις έτσι, να το γυρίσεις αλλού. Αλλά πάρει δε μου τα παραπτώματα εν τη ώρα ταύτη, συγχώρεσέ μου τα παραπτώματα την ώρα αυτή. Ο παρορών ανθρώπων τα αμαρτήματα εις μετάνοια. Διαβάσω και έχει άλλο. Και λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω. Βαλή. Μάλιστα. Και απόκλεινον μου το ρήπο του σώματος και καθάρισέ μου τη βρωμιά τη σωματική και των σπήλων της ψυχής και την εσωτερική ακαθαρσία της ψυχής. Και όλων με αγίασον. Ναι, το καταλαβαίνετε, ολοτελεί, πλήρως και τελείως, με τη δύναμή σου, τη δυνάμη σου, τη αόρατο και πνευματική δεξιά. Την αόρατο και πνευματική δεξιά. Ή να μη ελευθερεί ανάλυση επαγγελόμενος και ταύτην παρέχον πίστη, τι ετοιμένει λέει, για να μη, ενώ υπόσχομαι, ή εσύ υπόσχεσαι πρέπει να εδώ πέρα, ελευθερία σε άλλους και την δίνεις δια της πίστεως που είναι ενωμένη, ηρτημένη εδώ πέρα, ενωμένη με την ανίποτη φιλανθρωπία, τη δική σου. Αυτός ως δούλος αμαρτίας αδόκιμος γένομαι. Λέει, δώσε μου και καθάρισέ με για να μην είμαι κι εγώ δούλος αδόκιμος. Για να τελέσω το μυστήριο. Για να τελέσω το μυστήριο της βαπτίσεως. Για να τελέσω το μυστήριο της βαπτίσεως. Βαπάς, για να τελέσω το μυστήριο της βαπτίσεως. Δεν μπορεί μονάχος του. Και από μένας ζητάς και τη βοήθειά μας, τη διαβάζεις την ευχή της. Άσε, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι ο Κύριος, αναφέρομαι από την αρχή, είναι το υπόδειγμά μας. Ο Κύριος. Όμως
είναι άφθαστο το τέλειο, το πανυπερτέλειο υπόδειγμα του. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να φτάσει στην πληρότητα τέλεια την εφαρμογή του νόμου του. Κανένας μα κανένας. Το φωνάζει ο Παύλος. Λέει, ποιος μπορεί να καυγηθεί ότι εφάρμοσε τον νόμο? Κανείς. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ παρά ότι γνωρίζω τον νόμο του Κυρίου, από την ώρα που το γνώρισα βλέπω να με τραβάει σκυρά και ο νόμος της αμαρτίας. Και παλεύουμε με εκείνο τον νόμο. Ο Κύριος άφησε το υπόδειγμα για να το ακολουθήσουμε πίσω από τον Κύριο και υπόθηκε προηγουμένως δεν θα το φτάσουμε, τα μέτρα μας μόνο θα φτάσουμε με τα βήματά μας, κανόν σε όλα τα μέτρα, ούτε τον Ηλία θα φτάσουμε, ούτε τον πρόδρομο θα φτάσουμε, ούτε έναν Άγιο θα φτάσουμε. Εμείς θα φτάσουμε τα όσα βήματα μας έχει ορίσει ο Κύριος να ζήσουμε και σύμφωνα με την προσπάθεια που έχουμε μέσα μας. Αυτό το νόημα έχει 10 τάρατα, 30 τάρατα, 100 τάρατα. Καταλαβαίνετε τη δύναμή του. Όμως έχουμε σώμα και περπατάμε πάνω στη γη. Και έχουμε υποχρέωση να το συντηρούμε. Και αδυναμίες μαζί με το σώμα. Και αδυναμίες. Υπάρχουν αδυναμίες που τις καλλιεργούμε και αυτό είναι το κακό. Και αδυναμίες που πέφτουμε, που είναι συμβατές και έχουμε τη συγγνώμη για αυτές τις αδυναμίες που πέφτουμε εξυφαρμαγής, μας αρπάζει ο πειρασμός σε μια στιγμή που κοιμόμαστε όρθιοι. Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Για να φτάσουμε σε αυτό που ο Κύριος έχει ορίσει σύμφωνα με το υποδειγμά του, πρέπει σύμφωνα με του Παύλου τα λόγια να νεκρώνουμε τα μέλη τα επί της γης. Να νεκρώνουμε τα μέλη του σώματος, τα σωματικά, τα γήινα, τα επί της γης. Και λέγει, τα λέμε, νεκρώνουμε τα μέλη, παρακαλώ, όχι να πεθάνουμε, αλλά τα αμαρτωλά μέλη, αυτά που μπορούν να κάνουν την αμαρτία. Να μην έχουν τη δυνατότητα να αμαρτήσουν, αλλά να κάνουν μόνο το καλό. Να νεκρώνουμε τα μέλη τα επί της γης. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει το εξής. Αγιάζομεν του ενουρανής πατρός το όνομα Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Του αγιάζουμε το όνομα κατά χάριν, το προσέχουμε, όχι άντε θέλω και το αγιάζω το όνομα του μεγάλου Θεού και Πατέρα μας, αυτό ξεγράφεται από τη μέση, αλλά λέει κατά χάριν ο Άγιος Μαξιμολογητής. Με ένα τρόπο μόνο γίνεται αυτό το πράγμα, για να έρθει κατά χάριν να αγιαστεί το όνομα του Πατέρα, την πρόσιλον με ύψιλον, πρόσιλον το εξηγήσω, πρόσιλος είναι το μέρος εκείνο του ανθρώπου, το υλικό, αλλά το αμαρτωλό υλικό μέρος του σώματος. Και ο Θεός δεν έπλασε σώμα αμαρτωλό, έπλασε σώμα για να αγιάσει. Αυτό λέει, αγιαστείτε το όνομα, το όνομα και επί της γης. Λέει, την πρόσιλο νεκρούντας επιθυμία. Εάν νεκρώσουμε την επιθυμία, την αμαρτωλή που έχει το σώμα μας. Έχει επιθυμίες αμαρτωλές. Ένα σώρο δεν έχουμε. Ένα σώρο από εδώ και από εδώ. Σαν φίδια ξεπετάγονται. Αν αυτά λέει τα νεκρώσουμε με τη χάρη του, το λέει εδώ πέρα,
τότε κατά χάριν αγιάζεται το όνομα του Θεού. Συνεπώς, το αγιαστήτο το όνομά σου, αν δεν συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο που μας λέει ο Άγιος, τότε είμαστε έξω από το Πατερημόν. Πέρα για πέρα έξω από το Πατερημόν. Και βέβαια, αφού γίνεται κάθαρση των παθών, κάθαρση των παθών, πάλι στη βάση του Κυρίου θα σταθούμε, στον Ιωάννη δηλαδή, λέγει, και πορεύοντο οι Ισραηλίτες και βαπτίζοντο, εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Έχει σχέση η εξομολόγηση αυτή με τη δική μας εξομολόγηση. Η σχέση είναι ότι εκεί δεν συγχωρώντουσαν οι αμαρτίες, ας πούμε, για να πάρεις τον παράδεισο. Έτσι, μπράβο. Ενώ η δική μας είναι... Ναι, η δική μας συγχωρείται... Έδινε ο Ιωάννης την άφεση διά του βαπτίσματος, που λέει εξομολογούμενοι εξωτερήγευαν τις αμαρτίες τους στον Ιορδάνη και έπαιρναν εκεί μία συγγνώμη, αλλά όχι για παράδεισο. Ήτανε μετανοίας η αυτή η εξομολόγηση. Όχι τη μετανοία τη δική μα που παίρνουμε από το πεταχύνι του Ερέα. Και το βάπτισμα. Δεν υπήρχε μεταχύνι. Βάπτισμα μετανοία ήταν. Ναι, απλώ ότι μετανοώ για ό,τι έχω κάνει χωρί να παίρνω άφεση καμία. Χωρί να παίρνω άφεση. Δεν υπήρχε τότε παράδεισο. Ενώ εμεί εδώ σήμερα εξομολογούμεθα και ο ιερέα δια τη μετανοία μου και τη εξομολογήσεώ μου μου δίνει άφεση αμαρτιών. Άφεση αμαρτιών. Σύμφωνα με τον Κύριο τον Λόγο, έχετε το δικαίωμα ο Πέτρος να λύγει τις αμαρτίες των χριστιανών, έχει και ο Ιερέας. Εάν τίνος λέει λύσετε, λελειμμένα είστε. Σε ένα αποστολικό ανάγνωσμα που έχει σχέση με την κάθαρση που παίρνω στον Ιορδάνη ποταμό. Γιατί αλλού λέει, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι. Ο αγιάζων είναι ο Κύριος. Οι αγιαζόμενοι είμαστε εμείς. Οι αγιαζόμενοι, η λέξη αγιαζόμενοι, δεν λέει που αγιάστηκαν, αλλά που αγιάζονται συνεχώς. Έχει χρονοδιάρκεια όσο ζούμε και υπάρχουμε. Ο αγιάζων, ο Κύριος. Οι αγιαζόμενοι, εμείς. Εξ ενός πάντες αίματος εσμέν, λέει. Είμαστε από το ίδιο αίμα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αγιαζόμαστε συνεχώς. Με ποιο τρόπο? Με το να αγωνιζόμαστε, όχι και τίποτα εναντίον τίποτα του Θανάση και της Μαρίας και του Γιώργου, γιατί μας έφταξαν, αλλά... Με τη Θεία Κοινωνία. Ναι, αλλά εναντίον των παθών μας, τότε παίρνουμε το άλλο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Και για να κλείσουμε το θέμα μας. Πήγαμε σε ένα κύκλο μιας χρονιάς άλλης. Έχω μια παραγγελία από την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία μας έχει τη χρονιά, την αλλαγή της χρονιάς, Σεπτέμβριο. Και εκεί διαβάζεται ανάλογα ο ενιαυτός της Χριστότητας του Κυρίου. Δηλαδή η καινούργια χρονιά της Εκκλησίας είναι 1η Σεπτεμβρίου, αρχίζει η πνευματική χρονιά για την Εκκλησία. Τούτη η πρωτοχρονιά είναι πρωτοχρονιά, κοσμική πρωτοχρονιά. Έτσι. Αναφέρεται λοιπόν για αυτή την αλλαγή ότι μια έτσι ξεκάθαρη και τελειώνω ρίση του Αποστολού Παύλου εξαγοραζόμενη των καιρών ότι ημέρε πονηρέ εσύ. Εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά να μας φωτίζει ο Κύριος και να έρθει ο παπάς της ενορίας μας εδώ πέρα που είμαστε να μας ευλογήσει, να μας δώσει και από ένα κομμάτι ο ίδιος που μας το πρόσφερε να φέρει πολύ πρώτη χρονιά που κάνουμε αυτό το πράγμα. Επίσης, μίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ο κατ' ουσίαν πολλία έσλανε Κύριε, και νόμον εκπληρών περιτομήν, θελήσεις αρτεδέχεις αρκική, όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της δόξα τη εσπλαγνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσεις. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιερατεύμα πατέρος ιε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου, το απειρόη τύρμον, πάντα στους λατρεύοντας το μόνο δεσπότη, και εκβώντας φοβολήτρωτα εφορών πάση το έτος χωρίσω. Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και σταυματουργός Θεοφόρες Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράσι εν τάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες, και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχεσι λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου πασινιάματα. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν ήδη περιστεράς, ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φώτισα δώσας. Ελέησον ημάς ο Θεός και τον μέγα ελεός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον κύριε ελέησον κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον κύριε ελέησον κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ελέησον κύριε ελέησον κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών του καταξηράν θέλεσεν και αέραν Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Έτι δεόμηθα υπέρ του ευλογηθήν εν τον Υιον εν Ιευτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτηρίων. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Έτι δεόμηθα υπέρ των απεκδεχομένων του Παρασού Μέγα και πλούσιον έλεος στην σύναξη ταύτη, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δαϊθόμεν, Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, και την ζωή ημών εις χείρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένων σου ετι ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον Υιόν εν Ιευτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον το πλακούντα τούτον, το προσφερόμενον εις δόξα σύν, και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών, βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπιμψον εφημάς, τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, τα σουρανίους δωρεά σου,
ότι επί σύ λυπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών. Πλήθυνον εν αγαθείς την ζωήν ημών. Αμήν. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών. Αμήν. Ότι ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντους Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Σταυρουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή δύναμη να έχει ο κυκλάρχης σας, κύριος Κώστας, και εσείς που το παρακολουθείτε, συμμετέχετε στις συνάξεις αυτές. Χρόνια πολλά. Εσύ, κύριε Κώστας. Βάτε κόρτε εγώ κομματάκια που λείπουν. Δεν ξέρω να τα βγάλω. Δεν πειράζει. Είναι η πρώτη φορά που εσείς θα τα βγάλω. Δεν από πού σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τους άλλους θα πειράζει. Σε παρακαλώ. Βγάλε, μοίρασε, μοίρασε. Εσύ που ξέρεις. Έτσι. Δώσε να δώσουμε. Δώσε στο Βασίλη. Ξέρεις από τα πράγματα. Δεν ξέρω. Ο Βασίλης ξέρει και ήταν το Βασίλη. Ναι. Ξεκινάμε με τον Χριστού, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Το Χριστό είχα τα πει τελευταία. Χριστού, πρώτα. Θα βάλω την πλήμερη, ήταν. Θα φάτε την πλήμερη. Ο διπλό κομμάτι του Χριστού. Χριστού, έτσι. Ας το βάτε στην άκρη, βάτε στην άκρη. Κύριε Παπαχρήστο, εσείς να μας πείτε εδώ. Όχι, όχι, δεν, εγώ δεν σας υποδεικνύω. Απλώς το του Χριστού το βάζουμε στην άκρη και από εκεί πέρα το πούμε. Λοιπόν, άστα. Αγίου Βασιλείου, εντάξει. Στην άκρη αυτό. Βάτε στην άκρη. Θα το πετσέτσι. Ποιο θα πάρει αυτό μετά, θα πάρει κάποιος μετά. Δεν θα πάρει όμως. Πώς θα πάρει και στη συνέχεια. Στα κύριο Κάστα. Λοιπόν, ελάτε. Κύριο Κώστα, λέει, τον κύριο Κώστα. Από κύριο Κώστα. Εδώ. Εδώ στα πόδια, εντάξει. Κύριο Κώστα, εδώ. Άστα, εδώ στα πόδια. Δεν θα πάρετε, ένα σε ένα. Πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σου να έχω. Θέλω να ευχαριστώ. Είστε καλά. Τη Αγίου εδώ. Έχει φλερή μέσα. Κάτι. Συμβολικά. Μια καινή διαθήκη, κάτι θα πάρει. Όποιος κερδίσει θα φέρω εγώ την άλλη φορά. Συνήθως στους κύκλους, όποιος κερδίσει το φλουρί, την επόμενη χρονιά υποχρεούται να φέρει την πίτα. Μπορούμε και να το κάνουμε κι εμείς, επειδή έχουμε διατηρηθεί. Μα κάναμε καλά και να ερχόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Ο Νίκος ο συμπαθητής μου. Συμπαθητής σου. Καλύτερο παιδί. Πες το, ναι. Ζάχαρο. Ζάχαρη. Μην τα μαρτυράμε, δεν τα μαρτυράμε αυτά. Δεν τα μαρτυράμε. Το ξέρει και αυτό. Το ξέρει. Λοιπόν, κάτσε. Το καθαρίζεις. Ναι, αφού έχω ζάχαρο, τη ζάχαρη δεν θέλω. Έχω ζάχαρη. Για να δοκιμάσουμε, θα δοκιμάσουμε να φάμε. Προσέχετε με φέτη λίρα, ε. Βρήκατε τίποτα. Λοιπόν, ναι, πολύ. Στο σπίτι, στο σπίτι. Θα φάει γυναίκα. Θα δώσουμε γυναίκα. Πες ακόμα τι έδωνα. Λοιπόν. Να πάρουν τώρα
από ένα κομμάτι πάλι. Και από ένα κομμάτι από αυτά εδώ. Και μεγάλα. Δώσε στα παιδιά. Δώσε μία. Ελάτε, ελάτε, πάρετε. Πάρετε μία από δύο κομμάτια. Από δύο. Πώς. Όλοι βάλετε λεφτά. Δεν πάτε. Λοιπόν, εντάξει. Έχετε και σπίτι άλλον άνθρωπο. Δώστε το. Να καλοπιάσετε. Ναι, ναι, ναι. Να μην γκρίνια το βράδυ. Όποιος έχει πολλά παιδιά να έρθει να πάρει. Κάμερα κλείσει εκεί πέρα. Κάμερα κλείσει. Ωραία. Ναι, υπάρχει αυτό.